κρύο το νερό, αλλά αναζωογονητικό το μπανάκι. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας Scammers, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Στη σειρά ο Mr. Patrick παίζει Scam. Να βάλω γρήγορα γρήγορα τα ρούχα μου γιατί θα παγώσω στο τέλος. Καλό το μπάνιο, με φρεσκάρισε, αλλά είπαμε έτσι, κάνει και λίγο κρύο τώρα το πρωί. Μην αρπάξουμε και καμία πνευμονία. Βλέπετε, έχω κάνει δουλίτσα όσο λείπατε. Έφτιαξα ένα κασόνι μεγάλο για να βάζω τα πράγματά μου. Τι άλλο έκανα, και ένα κρεβάτι κάτω από το... από το υπόστεγο για να ξαπλώσω, που ξάπλωσα μάλλον και κοιμήθηκα το βράδυ. Τώρα θα κάνω μια προεργασία, θα βγάλω όλα τα άχρηστα που έχω στη βαλίτσα μου μέσα στο σάκο, να αδειάσει για να πάω να κάνω μια εξερεύνηση εδώ γύρω στην περιοχή. Όπως σας είπα, έχει ένα στρατόπεδο εδώ κοντά. Τη σημαία απλά την έχω βάλει, δεν θα ελιφιάξουμε, θα σας πω αργότερα για τη σημαία. Παίζω μόνος μου και η σημαία δεν χρειάζεται. Αλλά έτσι την έβαλα για να υπάρχει. Λοιπόν, πάω να πω μια καλημέρα στο γείτονα, να δω αν έχει και κάτι να μου προσφέρει. Ελπίζω να είναι εδώ, να μην έχει βγει για ψώνια. Για να δούμε. Α, εδώ είναι. Κοιμάται ακόμα. Ξύπνα, γείτονα. Κοιμάσαι. Ξύπνα. Έλα κοντά. Καλημέρα. Άμα είναι να χαλάω δύο βέλη για έναν άχρηστο, δεν πάμε καλά. Είχε ένα πλωδεράκι μέσα στο συρτάρι του, λίγο πιο σκούρο από το δικό μου, οπότε διάλεξα αυτό καλύτερα. Τώρα θέλω να φτιάξω ένα καινούριο τσεκούρι, γιατί αυτό που έχω είναι στα τελευταία του. Μισό λεπτάκι λοιπόν να κόψω κλαδιά, να φτιάξω ένα σκοινί, να βρω και δύο πέτρες. Πρέπει να φτιάξω και βέλη, να είμαι έτοιμος για την εξερεύνηση. Λοιπόν, φτιάχνουμε το σκοινί, φτιάχνω και το τσεκούρι. Craft. Μόλις γίνει η πέτρα θα μπορώ να φτιάξω και το τσεκουράκι. Έλα. Ωραία. Craft λοιπόν και το τσεκούρι. Τώρα θέλω να φτιάξω και μερικά βέλη και θα είμαι έτοιμος. Να πάρω το καινούριο επάνω μου, να αρχίσω να φτιάχνω και τα βέλη. Ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ είναι το στρατόπεδο που σας έλεγα. Ένα σχετικά μικρό camp. Έχω δει δύο puppets για την ώρα. Και νομίζω ότι λογικά πρέπει να έχει κι άλλο ένα μέσα στο σπίτι. Θα τα φάω, να καθαρίσω το χώρο για να μπορώ μετά να τσεκάρω με την ησυχία μου και τις σκηνές και τις σκοπιές. Ωραία, έπεσε αυτός. Τώρα που πήγε ο άλλος. Πόσα βέλη έχω, 4 έχω ακόμα. Εκεί αυτός έφαγε 4 για να πέσει και 2-3 που αστοχήσανε.
Πρέπει να πλησιάζω πιο κοντά. Πού είναι τώρα αυτός? Α, εδώ είναι πίσω από τη σκηνή. Θα πάω για headshot, τον αφήσω να έρθει κοντά και ό,τι γίνει. Ωραία. Έχει τίποτα? Μπα. Πάμε τώρα να τσεκάρω και τον άλλον. Να δω αν έχει κάτι που να με βολεύει. Καταρχάς να πάρω τα βέλη μου πίσω. Έχεις κάτι? Ένα κατσαβίδι, αλλά άστο, για την ώρα δεν το χρειάζομαι. 6 βέλη τελικά ήθελε για να πέσει. Πρέπει να σημαδεύω πιο καλά. Τα έχουμε πει. Πρέπει να ανεβάσω πολύ το archery. Για έλα κοντά στο παράθυρο να τελειώνω μαζί σου και μην κάνεις φασαρίες, σε παρακαλώ, γιατί ενοχλείς. Δεν πρέπει να έχει άλλο μέσα. Να ξεκινήσω να δω τι θα βρούμε εδώ. Κλείσω την πόρτα. Ένα κράνος καταρχάς. Σε καλή κατάσταση. Όλα αυτά θα πάνε για πούλημα τα περισσότερα. Εσύ έχεις τίποτα πάνω σου? Όχι, να πάρω το βέλος μου αν δεν σε πειράζει. Και ας ρίξω μια ματιά στα συρτάρια, στα ντουλάπια. Εκεί ήδη βλέπω πάνω στον πάγκο της κουζίνας ένα καρότο. Και άλλο καρότο εδώ. Αυτό να το τσεκάρουμε. Δεν είναι και πολύ σόι, άστο καλύτερα. Εδώ τι έχουμε? Αυτό όμως είναι καλό, θα το πάρω. Τα ντουλάπια, τίποτα. Τίποτα. Το ψυγείο, άδειο ψυγείο βρε, έχετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτήν την υπερυψωμένη εδώ που είναι. Εδώ έχει κάτι, όχι. Ας ξεκινήσω λοιπόν από την υπερυψωμένη εδώ, να δούμε αν έχει κάτι χρήσιμο επάνω. Έπιασε και βροχή, μια χαρά. Βροχή μου θυμίζει ότι ίσως να χρειαστώ κάποιο αδιάβροχο. Τι έχουμε εδώ? Φατόμουρα, blueberries μάλλον, ναι, ας τα πάρω. Ένα μαχαίρι. Πάμε τώρα να πάρω τις σκηνές μία-μία πριν ξυπνήσουνε. Δεν ξέρω πόση ώρα χρειάζεται για να ξαναεμφανιστούν τα puppets. Και άλλο κράνος εδώ. Αυτό θα το φορέσω και θα βγάλω το καπελάκι που έχω. Τίποτα άλλο, για τον χώρο το κάνω πιο πολύ. Για να δούμε εδώ. Τίποτα. 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 Και άλλο κράνος εδώ, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα το αφήσω. Εδώ τι έχουμε? Ένα γεμιστήρα και κάτι σφαίρες. Ας τα πάρω τώρα και βλέπουμε. Εδώ μία θήκη για περίστροφο. Χώρος, έξτρα χώρος είναι και αυτός. Και έξτρα βάρος βέβαια, αλλά για την ώρα χρειάζομαι τον χώρο. Αν θα βρω τώρα δηλαδή κάποιο περίστροφο, θα το βάλω στη θήκη και δεν θα πιάσει χώρο μέσα στις τα πράγματά μου, το σάκο και στα ρούχα μου. Οπότε χρήσιμη θήκη. Εδώ έχουμε ένα όπλο. Τι είναι? Hunter 85. Τι θα κάνω τώρα? Τώρα θα κάνω χώρο να βάλω κάπου το τσεκούρι και θα πάρω το Hunter στην πλάτη. Ωραία. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ όπλο. Δεν
Για τα ζόμπι νομίζω ότι είναι εντάξει αν σημαδέψεις και τα πετύχεις καλά. Και έχουμε εδώ ένας σιγαστήρας, στον πάρο και αυτόν. Για τα ζόμπι, τα πάπετς νομίζω ότι είναι ok. Για κυνήγι νομίζω ότι είναι ok. Για PvP δεν είναι καλό όπλο, αλλά εδώ που παίζω δεν έχουμε PvP. Επίσης το Hunter είναι πάρα πολύ καλό για να κάνεις πράκτης, να ξεσκηθείς επάνω στα puppets, στα zombie και να ανεβάσεις το rifle. Εδώ είναι όλα άχρηστα αυτά, δεν θα πάρω τίποτα. Η βροχή άρχισε και πέφτει για τα καλά. Πού είμαι τώρα να ψάξω, εκεί απέναντι. Για να δούμε εδώ. Τίποτα. Α, ένα μαχαίρι έχει, στο πάρω. Πώς λέγεται αυτό, κουνάει. Bad bug, χειρότερο από τη δική μου. Έχω άλλη σκηνή, αυτή νομίζω έχει μείνει. Μια μπύρα, ας πιω δυο γουλιές. Έχει μείνει και μία ακόμα σκοπιά. Θα ανέβω να τσεκάρω να δω αν έχει κάτι. Από ό,τι βλέπω τα ρούχα μου και το σακίδιο χρειάζονται ένα μικρό σέρβις, ένα μικρό ράψιμο. Θα τα ράψω και θα περιμένω να τελειώσει η βροχή για να γυρίσω πίσω. Τι έχουμε εδώ. Α, το κάμισό μου έχει καταστραφεί τελείως. Ας βάλω αυτό. Ας φτιάξω τα ρούχα μου και τη ζώνη. Έχω εργαλεία ραπτικής. Μόλις τελειώσει η βροχή γυρίζω πίσω στο σπίτι να αφήσω ό,τι έχω βρει, το κασόνι που έχω φτιάξει, και να ξαναπάω προς την πόλη. Εδώ είμαστε. Ξεφορτώνω μια στα γρήγορα και επιστροφή, γιατί έχει πολύ πολύ λούτα. Λοιπόν, άφησα τα πράγματά μου στο κασόνι μου, στο σεντούκι, και τώρα πλησιάζω προς την πόλη. Ο σκοπός τώρα είναι να βρω ίσως ένα αυτοκίνητο, ένα ποδήλατο, ένα μηχανάκι, τέλος πάντων κάποιο μεταφορικό μέσο. Προτιμώ να είναι αυτοκίνητο για να έχω και μεγάλη χωρητικότητα, έτσι ώστε να μπορώ να μεταφέρω πολλά πράγματα. Έτσι να πάρω μια ανάσα, τώρα δεν χρειάζεται να βιάζομαι, γιατί λογικό είναι στην πόλη θα έχει περισσότερα puppets, πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός. Εδώ έχει αρκετά γκαράζ, το πρώτο είναι μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να πάω και στο αστυνομικό τμήμα. Βέβαια δεν έχω experience να ξεκλειδώνω λουκέτα, ό,τι βρω χύμα και στα ντουλάπια που είναι ήδη ανοιχτά. Η πόλη έχει σούπερ μάρκετ, έχει τράπεζα, έχει πολλά πράγματα για να ψάξεις, αλλά ο μεγάλος μου στόχος είναι το μεταφορικό μέσο. Για να τσεκάρουμε τώρα εδώ να δούμε. Οπ, αυτοκίνητο με την πρώτη. Κάτσε, κάτσε να κλείσω την πόρτα, να το δω λίγο πιο προσεκτικά. Με την πρώτη ματιά φαίνεται να έχει προβλήματα. Πλάστικο δεν έχει. Δεν έχω και πάρα πολύ ιδέα πώς θα τσεκάρεις και πώς θα φτιάχνεις τα αυτοκίνητα, αλλά θα την βρω την άκρη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βρήκα αυτοκίνητο. Βέβαια δεν είναι λειτουργικό, σίγουρα θα χρειαστώ ένα λάστιχο, ίσως καύσιμα, ίσως κάποια μπαταρία. Ας συνεχίσω την εξερεύνησή μου και θα δούμε. Από τη στιγμή που δεν δουλεύει το αυτοκίνητο μου είναι άχρηστο για την ώρα. Ας συνεχίσω την πόλτα μου και την εξερεύνησή μου, να βγάλω και το μαχαίρι. Για τα κοντινά εδώ είναι καλύτερο από το τόξο. Για να δούμε, έχουμε κάνει περίεργο επάνω, αν έχουμε κάποιον. Να τους, έλα εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ψάχνω. Θα ψάξω όλα τα σπίτια και όταν θα γίνει κάτι που θα έχει ενδιαφέρον να το δείτε, θα τα ξαναπούμε.
Ψάχνω, ψάχνω και η Πίνα έχει κάνει την εμφάνισή της για μία ακόμα φορά. Μισό λεπτό να καθαρίσω εδώ τον κύριο. Okay. Τώρα είμαι δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Είναι κάτι σαν εστιατόριο εδώ. Και ελπίζω να βρω τουλάχιστον έτσι κάτι να φάω. Έχω βρει πολλά φτερά όπως βλέπετε. Έχω σκοπό να φτιάξω καλύτερα βέλη με πέτρινες αιχμές. Είχα βγάλει και την μπλούζα μου, θα την ξαναφορέσω σε λίγο για να έχω περισσότερο χώρο, αλλά τώρα προτεραιότητα είναι μήπως σε βρω κάτι να φάω εδώ στα ψυγεία, στους φούρνους, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω τι είναι αυτό, αναπτήρας. Να τον πάρω, έχω αναπτήρα, δεν το θέλω. Δυστυχώς είναι όλα άδεια. Εδώ τι έχουμε, έξοδος. Πάμε, θα πάω στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα είναι τελευταίο μέρος που θα επισκεφτώ. Ακούω ένα κοτόπουλο, αλλά ποιος ψάχνει τώρα να βρει το κοτόπουλο. Λοιπόν, είμαι στο police station. Εδώ έχει κάποια lockers, κάποια ντουλάπια που είναι κλειδωμένα και θέλουν κάποια ικανότητα να τα ξεκλειδώσεις. Εγώ δεν έχω ούτε αντικλείδια ούτε τίποτα. Βλέπετε, μου γράφει ότι είναι κλειδωμένα. Δεν μπορώ να τα τσεκάρω. Ίσως κάποια στιγμή αργότερα. Οπότε τώρα θα ψάξω μόνο ό,τι μπορώ να ανοίξω. Να βρήκα κάτι σφαίρες. Όλο και κάτι χρήσιμο θα βρω. Και άλλες σφαίρες. Απλά δεν μπορώ να ξεκλειδώσω τα καλά. Είναι αυτό για μυστήρας. Δεν μπορώ να ξεκλειδώσω τα καλά ντουλάπια που ίσως να έχουν όπλα, να έχουν κάποια καλά ρούχα. Εδώ τι έχουμε, η γεμιστήρας είναι και αυτός. Ας τον πάρω. Να τσεκάρω και το ψυγείο. Να αφήσω μερικά φτερά για να κάνω χώρο έτσι, γιατί έχω και το πλόβερ στην τσάντα, στο βάλω από πάνω. Είχα σκάσει ίδρωνα ολόκληρος και το έβγαλα, αλλά τώρα που χρειάζομαι τον χώρο θα το ξαναφορέσω. Τα ψυγεία είναι άδεια. Εδώ τι έχουμε για να δω. Τι είναι αυτό? Πολύ τζάκετ. Θα το βάλω και αυτό από πάνω. Θα σκάσω από τη ζέστη, αλλά μισό λεπτό να το κάνω και ένα ράψιμο της τρύπες, μια και έχω τα σύνεργα της ραπτικής. Έχει θέσεις αυτό πολλές, αλλά είναι για ήδη άρχισα να υδρώνω. Εδώ τι έχουμε, καφεδάκι, ας το πιούμε. Okay. Να βγάλω το μαχαίρι γιατί και το πλοβεράκι γιατί τι είναι αυτός. Όχι ρε, με τα χέρια, βγάλει το μαχαίρι ρε βλάκα. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Ρίχτου, 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 μην τον αφήσει να. Δεν πρέπει να τον αφήσω να με χτυπήσει γιατί αυτός. Παναγία μου. Αυτός είναι θηρίο. Που μου έδωσε μία, μου έδωσε και δεν πέθανε. Και δεν έχει και τίποτα της προκοπής επάνω του. Ευτυχώς μου έκανε γρατζουνιές. Δεν μου έκανε κάτι σπουδαίο. Ευτυχώς. Τι έχουμε εδώ. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν το σχολιάζω έτσι. Ένα ροζ σουτιέ. Λάουρα που είσαι. Δεν το σχολιάζω. Εντάξει, η πληγή δεν έχει μολυνθεί, θα κλείσει και μόνη της. Το θέμα είναι να βρούμε κάτι χρήσιμο. Μας πάω επάνω τώρα. Να τσεκάρω μια στιγμούλα μήπως έχουμε κάνει ένα περίεργο εδώ.
Κάποιος είναι εξαπλωμένος στην άλλη άκρη του διαδρόμου. Επίθεση επιτόπου. Όχι, αυτός είναι Μαρκ. Όπκε, τι είναι. Μη γυρίσεις, μη γυρίσεις, μη γυρίσεις, μη κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Μπράβο, κάτσε κάτω. Έχεις τίποτα καλό εσύ? Όχι. Λοιπόν, δεν βλέπω άλλον κίνδυνο για την ώρα. Οπότε ας ψάξουμε γρήγορα γρήγορα τα ντουλάπια. Και θα γυρίσω πίσω στο σπίτι, γιατί εκεί έχω κάτι να φάω. Εδώ δεν έχω τίποτα. Και θα έχω μεγάλο πρόβλημα σε λίγο. Αυτά δεν μπορώ να τα ανοίξω. Τα μπορώ όμως. Εδώ τι έχουμε? Τίποτα. 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 Κάτι είδα στο κελί μέσα. Τι είναι αυτό? Έλα, άνοιξε. Μπισκότα, τι είναι αυτά? Ω, τρώγονται αυτά, μπισκοτάκια. Ωραία. Αφού βρήκα μπισκοτάκια, ίσως να συνεχίσω για λίγο ακόμα την εξερεύνησή μου. Έχω να πάω στο φαρμακείο και στο σούπερ μάρκετ δεν έχω πάει. Καλύτερη είναι η δική μου, ε. Καλύτερη είναι, εντάξει. Ας κρατήσω τη δική μου. Έχω βρει πολλούς σπόρους, όπως βλέπετε. Θα τους χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τον κήπο μου. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Ας πάω να ρίξω μια γρήγορη ματιά και στην ταράτσα. Μήπως βρούμε κάτι που να αξίζει τον κόπο. Κάτι έχει εκεί. Αλλά να ρίξω μια ματιά στα σκουπίδια. Σκουπίδια, όπως είπαμε, πρέπει να τα τσεκάρετε πάντα, γιατί βρίσκεις χρήματα, βρίσκεις μερικές φορές χρήσιμα αντικείμενα. Τι είναι αυτό? Αναψυκτικό. Ας το πάρω, δεν διψάω για την ώρα, αλλά καλό είναι, γιατί θα μου δώσει και ζάχαρη. Τώρα αυτός εκεί. Από εδώ μπορώ να κατέβω? Όχι. Λοιπόν, πάω να φύγω, να κατέβω, να πάω να ψάξω φαρμακείο και πέστο και σούπερ μάρκετ. Αφού βρήκα και τα μπισκοτάκια και θα έχω κάτι να τρώω, η πληγή έκλεισε, θα στρώσει τώρα σιγά σιγά. Έφυγα. Κάτσε να θυμηθώ προς τα που είναι το φαρμακείο. Αυτός με ενοχλεί τώρα που κάνει έτσι ου, ου και ου, ου. Πάω, κάτσε να πάω να τον Έλα, έλα. Ωραία, να πάρω τα βέλη μου. Τα γκαράζ όλα αυτά ήταν δυστυχώς άδεια. Έχουν βέβαια κάποιες γεννήτριες, μπαταρίες, καλώδια για μπαταρίες. Έχουν χρήσιμα πραγματάκια, αλλά πρέπει να βρω μεταφορικό μέσο για να μπορώ να τα κουβαλήσω. Συνεχίζουμε. Δίπλα στο αστυνομικό τμήμα έχει το ένα από τα δύο σούπερ μάρκετ, γιατί νομίζω έχει δύο σούπερ μάρκετ εδώ στην πόλη. Βλέπω έχει πραγματάκια, αλλά να ρίξω μια ματιά εδώ, να πάρουμε τις σφαίρες. Είναι αυτά, ωραία είναι και αυτά, είναι φουντούκια, θα τα φάω. Εδώ. Ω, χρήμα, πόσο, 200, έλα ρε. Καλό ήταν αυτό. Τι είναι αυτό? Cooking pot. Είναι κατσαρόλα. Αυτή είναι χρήσιμη για τα μαγειρέματα που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Εδώ τι έχουμε? Αλάτι.
Εδώ έχει ένα καπέλο. Δεν το θέλω. Εδώ τι είναι, ένα μαρουλάκι, να το πάρω. Εντάξει, βρήκα τώρα φαγητό, αρκετό, μπορώ να συνεχίσω να ψάχνω. Και άλλα φουντουκάκια. Ας τα φάω επί τόπου τα κατάκα. Να πάρω το μαχαίρι τώρα και να πάω επάνω να δω μήπως βρω... Ω, καλώς το να. Τι κάνουμε, καλά, πώς πάνε οι δουλειές? Δεν πάνε καλά. Sorry. Έχεις κάτι για μένα? Α. Τα τηλέφωνα μπορούν να τα πουλήσω στον... αυτά τα κινητά μπορούν να τα πουλήσω στον trader. Αλλά θα βρω τέτοια, υποθέτω, πάρα πολλά όταν θα είπαμε. Βασική προτεραιότητα τώρα είναι να βρω το μεταφορικό μέσο που χρειάζομαι ή να φτιάξω το αμάξι που ήδη έχω βρει. Να βρω μια ρόδα, μα βασικά μήπως και το κινήσω. Γράψτε μου στα σχόλια οι έμπειροι του scam. Πώς το είδατε το αμάξι, υπάρχει περίπτωση να δουλέψει ή όχι? Τι έχουμε εδώ? Τι είναι αυτό? Κακάο, σκόνη κακάο. Ας το πάρουμε και αυτό, κάτι θα κάνουμε. Κάνα γλυκάκι, κάνα ρόφημα, θα δούμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Έχω γεμίσει πράγματα. Λέω, ας αφήσω το φαρμακείο και το άλλο σούπερ μάρκετ για την ώρα. Γιατί μέχρι να γυρίσω πίσω θα νυχτώσει. Οπότε γυρίζω στη βάση μου και θα δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαστε. Βρήκα και ένα από τη σειράκι στο δρόμο. Το πήρα στα χέρια γιατί θα χρειαστεί για τους κήπους που θα φτιάξω. Πέστρεψα λοιπόν στη βάση. Θα ξεφορτώσω, θα αφήσω ό,τι έχω βρει στο κουτί μου. Θα τακτοποιήσω κιόλας λίγο εδώ το χάλι που έχει γίνει. Θα κάνουμε και τα σχέδια για την επόμενη μέρα για να ξεκινήσουμε για καινούργιες περιπέτειες. Πρέπει να βρω ή αμάξι ή ανταλλακτικά για να φτιάξω αυτό που ήδη βρήκα. Πρέπει να αρχίσω σιγά σιγά να μαζεύω ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσω να φτιάξω και έναν κήπο. Να αρχίσω το ψάρεμα. Όλα αυτά θα τα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Για την ώρα τελειώσαμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Είμαι ο Mr. Patrick, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!